por ellos caen crío, ¿eh? Εφτά, 48. Σκύψε να πιάσει κάμερα τον τερματισμό. Κάτσε, κάτσε, θέλεσαι να πιάσω. Κυρία Χριστοπούλου, σας βλέπουμε και εσάς παρούσα σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης. Διεξάγονται οι μαθητικοί αγώνες του νομού Λακωνίας. Πείτε μας δύο λόγια. Είμαι πολύ χαρούμενη που το τμήμα της φυσικής αγωγής εθελοντικά και με πάρα πολλά προβλήματα φέτος πόρεσε και διοργάνωσε όλους τους αγώνες και φτάσαμε τώρα και στο Στίβο. Με πολλά προβλήματα και οργανωτικά και μη έχοντας αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο τμήμα, η Διεύθυνση προσπάθησε να στηρίξει και με αυτοθυσία ο υπεύθυνος της φυσικής αγωγής και συνάδελφοι άλλοι
παρόλο που είχαν άλλες αρμοδιότητες, στήριξαν αυτούς τους αγώνες και με τη βοήθεια όλων των καθηγητών των σχολείων. Γι' αυτό χρειάζεται να πούμε σε όλους μέσα από την καρδιά μου συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μπόρεσαν να στηρίξουν τα παιδιά μας για να φτάσουμε και σε αρκετά καλό επίπεδο. Φτάσαμε και σε πανελλήνιους, να λάβουμε μέρος σε πανελλήνιους αγώνες. Προσπαθήσαμε να πάρουμε τους πανελλήνιους στην Λακωνία. Τελευταία στιγμή δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ μας είχαν υποσχεθεί ότι ναι, θα γίνουν οι πανελλήνιοι ποδοσφαίρου στη Λακωνία. Τελικά δεν εγκρίθηκε να έρθουν σε μας. Δεν πειράζει, ευελπιστούμε του χρόνου. Συγχαρητήρια πάντως σε όλους για αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Αφιλοκερδώς τολμώ να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Μισό μέτρο πίσω. Τρία πεντάρια. 5.55. Πέντε-ενενήντα. Έξι, μηδέν, τρία. Κύριε Φλουτσάκο, εν εξελίξει η μαθητική αγώνες στίβου. Προηγουμένως η προϊσταμένη μας είπε ότι έχουμε πρόκριση για πανελλήνιο πρωτάθλημα, ναι. Όμως είδα και κάποια παιδιά που αγωνίζονται για το παιδικό πρωτάθλημα. Καταρχάς είναι αγώνες μόνο των λυκείων του νομού μας. Γίνανε γρήγορα, ομορφήν κατεπήγοντος. Πρόκριση για τη β' φάση και μετά για τη γ' φάση που είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα και ταυτόχρονα κάνουμε και πρόκριση για τα παιδιά που είναι να πάνε, τους παιδες που είναι να πάνε στο Νταϊγού για τους με άλλα πινάκια. Μετρούμε για να δούμε αν μπορούν να διακριθούν εκεί. Είδαμε κάποια παιδιά να ξεχωρίζουν στις ταχύτητες στο 100 μέτρα, στα 200 και στο μήκος υπάρχουν κάποιοι πολύ καλοί αθλητές. Γενικά υπάρχουν αθλητές, αλλά ειδικά φέτος δεν γυμνάζονται έτσι όπως πρέπει, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν και λόγω του ότι έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν είναι, είναι μοναχικός ο στίβος και έχουν κοπεί και, όπως σε όλα τα πράγματα, έχουν κοπεί και επιδοτήσεις στο ΣΕΓΑΣ, προπονητές αναπληρώτη και έτσι τα παιδιά έρχονται και τρέχουν σχεδόν από μόνα τους και αγύμναστα. Μάλιστα. Επόμενη φάση. Πού και πότε θα διεξαχθεί. Ναι, δεν έχει οριστεί ακόμη, γιατί είπα και προηγουμένως ότι γίνονται υπομορφοί κατεπήγοντος. Απλά θα αλλάξει το. Γίνονταν μέχρι τώρα σε δύο ομίλους, Βόρεια Ελλάδα σε έναν όμιλο και Νότια Ελλάδα σε άλλον όμιλο. Τώρα θα γίνουν στην Πελοπόννησο, όπως μας έχουν ενημερώσει από το Υπουργείο Παιδείας. Τόπο και ημερομηνία δεν ξέρουμε. Και όλα αυτά είπαμε γιατί είναι όλα. Είστε όμως και ταυτόχρονα προπονητής στις μεικτές ομάδες της ΕΠΣ Λακωνίας. Κάποιος αγώνας προκριματικός έγινε πρόσφατα. Είχαμε χθες την αγώνα πρόκριση των νέων. Μετέχουν τέσσερα παιδιά δικά μας από τη Λακωνία.
ο Πετρόπουλος, ο Σπύρος, ο Κότσαλης, ο Στέλιος, ο Τραϊφόρος, ο Αριστίδης και ο Καπερώνης, ο Παναγιώτης. Κέρδισαν την Κρήτη 4-0. Αυτοί οι αγώνες είναι διπλοί. Σε τι ομάδα συμμετέχουν? Των νέων. Στη μεικτή περιφέρεια των νέων. Της Πελοποννήσου. Του ομίλου, της μισής Πελοποννήσου. Πέντε νομών. Και κέρδισαν 4-0. Είναι άλλο ένα παιχνίδι να παίξουμε τώρα στην Κρήτη, τη ρεβάνς. Είναι δύσκολο να χάσουμε, άρα θα προκριθούμε. Λογικά. Λογικά, χωρίς απρόοπτα. Θα γίνει ο αγώνας την επόμενη Πέμπτη στην Κρήτη. Και μετά, μετά θα γίνει κλήρωση πλέον και έχουν μείνει λίγες ομάδες. Και βέβαια, αν η ομάδα μπει στην Τριάδα, θα έχουμε μοριοδότηση. Γιατί είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα, θα έχουμε το 10%. Μάλιστα, και μακάρι να το. Σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο. Πέντε τριάντα. Ρίχνει ο Μπραήμις και ετοιμάζεται. Άστος, όχι, να πω, αυτά θα το βάλει και το κλειδί με το παιδί σου. Δεν περάχει, άμυρε.